Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όποιος δεν έχει εμβολιαστεί, είτε είναι σε μεγάλη ηλικία, είτε είναι νέο παιδί, θα νοσήσει το φθινόπωρο. Φυσικά και θα νοσήσει. Κανένας δεν θα γλιτώσει από αυτή την ιστορία, να το ξέρετε. Όλοι θα νοσήσουμε, ιδιαίτερα αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή και εμβολιασμένους οι οποίοι έχουν νοσήσει. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει το παράθυρο το 10% που έχουμε εξηγήσει από την αρχή, που είναι ανοιχτό. Mm-hmm. Είμαστε δηλαδή στο 90% έχουμε προφύλαξη από τον εμβόλιο, αλλά υπάρχει το 10%. Τελείωσε. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, να ζητήσω και το σχόλιο σας για το αν θα πρέπει να πάμε ξανά σε περιοριστικά μέτρα, είτε τώρα το καλοκαίρι σε κάποια νησιά και σε κάποιες περιοχές όπου βλέπουμε αυξημένα τα κρούσματα. Δηλαδή, αυτό το μοντέλο που λειτουργήσε στη Μύκονο, θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές, σε άλλα νησιά και σε άλλες τουριστικές περιοχές. Θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι και πρόστιμα πολύ υψηλά σε χρηματικά ποσά. Mm-hmm. Μόνο έτσι ο καθένας θα βάλει μυαλό και θα συνετιστεί, να σταματήσουν με τους ελέγχους τα πάρτι στις βίλες σε όλα τα νησιά και δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια περιοριστικά μέτρα, γιατί στη ζωή μας περνόμαστε και ελεύθεροι. Mm-hmm. Έλεγχοι πάρα πολύ και τεστ. Αυτό και θα βέβαια εμβολιασμοί. Και προφανώς εμβολιασμοί. Και κλείνοντας, κυρία Παγώνη, επομένως έχουμε αποφύγει, έχουμε τελειώσει με αυτά που μάθαμε ως lockdown. Μιλώ για το φθινόπωρο πια. Lockdown δεν μπορεί να γίνεται και το ξέρετε, υπάρχουν mm-hmm. οικονομικά προβλήματα, υπάρχουν διάφορα. Μέτρα θα παίρνονται εκεί που χρειάζεται. Μάλιστα. Έλεγχοι, εμβόλια και τεστ.